Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Γρίβα. Είμαι διπλωματούχος ξεναγός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών, καθώς και μέλος του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών. Σήμερα όλοι οι διπλωματούχοι ξεναγοί ανεξαιρέτως και πανελλαδικά διαμαρτυρόμαστε για το νέο νομοσχέδιο που εισάγει το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο αλλάζει ριζικά τη φύση του επαγγέλματος. Με το νόμο 710 του 1977, το κράτος μας έδινε την άδεια να ξεναγούμε σε όλη την επικράτεια, να καθοδηγούμε τους ξένους, να υποδεικνύουμε τα μνημεία και να τους επεξηγούμε διάφορες πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είτε ήταν αυτές η αρχαία ιστορία, τα βυζαντινά μνημεία, οι γαστρονομικές μας παραδόσεις ή οτιδήποτε άλλο είχε να κάνει με τη μοντέρνα κουλτούρα του ελληνικού λαού. Σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού ζητάει εμείς να περιοριστούμε σε περίκλειστα μνημεία, οργανωμένους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Αυτό γιατί τα εκατοντάδες χιλιόμετρα που χωρίζουν τον έναν αρχαιολογικό χώρο από τον άλλο ή τα μουσεία δεν είναι αυτά άξια να τα γνωρίζουν οι επισκέπτες μέσα από τα μάτια και το λόγο ενός διπλωματούχου ξεναγού. 2 χρόνια σπουδές μας προσφέρει το Υπουργείο Τουρισμού. Μέσα σε αυτά τα μαθήματα περιλαμβάνουν, πέρα από τα μαθήματα αρχαιολογίας και ιστορίας, μαθήματα λαογραφίας, μαθήματα μουσικής και θεάτρου, εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τεχνικές ξενάγησης, καθώς και δεκάδες μέρες εκδρομών. Επομένως, γιατί κύριοι να περιοριστούμε μέσα σε ένα μουσείο ή μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο? Η Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτό. Όλη η επικράτεια αξίζει να μπορεί να παρουσιαστεί μέσα από το διαπιστευμένο λόγο ενός διπλωματούχου ξεναγού, τον οποίο το ίδιο το Υπουργείο Τουρισμού έχει αδειοδοτήσει. Εμπιστευτείτε μας, γιατί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες εμείς είμαστε αυτοί οι επαγγελματίες που ξέρουμε να κάνουμε πολύ καλά τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ.